Μετά την εισαγγελέα Καραμάνου, ήρθε η ώρα να δούμε τι ακριβώς θα μας πούν τρεις από τις φώνησες. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Χρόνια σας πολλά. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά. Βρήκαμε χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ, από την κυρία Παπουτσή, να μας πει δύο λόγια για τη δική της ιστορία. Η δική μου ιστορία. Εντάξει, ας πούμε, δεν είναι πρωτότυπη, γιατί αυτό είναι διδεδομένο παντού. Είμαι μια κριτικιά που έχει πεθάνει ο άντρας μου και το παιδί μου και επειδή δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω, ασχολούμαι με το χωραφάκι, με το χασίσι και ένας τέλος πάντων γίνεται dealer μου και τέτοια, να μην τα πούμε και όλα, αλλά το μόνο πράγμα που το έχω πει, επειδή ντρεπόμουν για αυτό που έκανα πολύ, είναι να μην δίνει πουλάει χασίσι σε παιδιά. Και αυτός δεν το άκουσε και εγώ, επειδή δεν μετάνιωσα καθόλου που τον σκότωσα, στο έργο βέβαια, τον σκότωσα γιατί την έστειλε έξω από τα σχολεία και που λέγε στα παιδιά, έσπρωχνε το πράγμα που λέμε. Και τον έκανα μία και στην πλατεία του χωριού και τον καθάρισα. Αλήθεια δεν μετάνιωσα, γιατί όταν κάνεις μια συμφωνία με έναν άνθρωπο, οτιδήποτε συμφωνία και να είναι αυτή, όπως την τήρησε εσύ, οφείλει να την τήρησε κι ο άλλος. Δεν την τήρησε και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εσείς συγκριτικήσετε και λίγο. Ναι, λίγο πριν. Παρόλο που δεν είμαι, λίγο. Οπότε έχετε και από το άλλο τη καταγωγή, θα μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέγαμε και με τα κορίτσια, ήταν μια πολύ ωραία πρεμιέρα. Μιλά το Ρώσο. Πολύ ωραίο κοινό, πάρα πολύ ζεστό, πολύ θετικό, πολύ έξυπνο, πολύ. Δηλαδή, ναι, πιάνανε ναι, όλα τα αστεία, ναι, όλο το χιούμορ, το δύσκολο χιούμορ. Ναι. Και το εύκολο, καλά, το εύκολο λογικά, αλλά το δύσκολο πολύ. Είναι από τις σπάνιες φορές που εμείς οι ηθοποιοί, γιατί οι πρεμιέρες είναι πολύ εγχωτικές και λίγο πολύ μαζεμένες και κάπως, έρχεται ο άλλος, ξέρεις, και σε περιμένει στη γωνία να κρίνει. Ναι. Και καλά, είναι από τις σπάνιες φορές που έχουμε χαρεί τόσο πολύ την παράσταση σε πρεμιέρα. Και μπράβο στη Θεσσαλονίκη, ειλικρινά. Δηλαδή, περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η δική σας περιπέτεια. Η δική μου περιπέτεια είναι μια καλόγρια, η οποία μεγάλωσα στη Μονή. Αγαπάω όλες τις μοναχές σαν αδερφές μου και απειλείται το μοναστήρι μας από έναν δήμαρχο ο οποίος θέλει να βγάλει λεφτά. Mm-hmm. Και αναγκάστηκα τέλος πάντων να σώσω τις αδερφές μου και τον σκότωσα.